Μία από τις πρώτες φορές που πήγα να μπω στην ιστοσελίδα του Steam, έγραψα εκ παραδρομής στο browser τη διεύθυνση steam.com. Αυτό είμαι βέβαιος πως είναι ένα λάθος που έχουν κάνει αμέτρητοι χρήστες ανά τα χρόνια. Αν σου έχει τύχει και εσένα, γράψε μας στα σχόλια. Γνώριζες όμως πως το domain steam.com κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1994, υπήρχε σαν ιστοσελίδα τουλάχιστον από το 1996 και είχε μία μάλλον παράξενη και μυστηριώδη ιστορία? Την πρώτη φορά που μπήκα στο steam.com, το μόνο που έγραφε στο site είναι πως πρόκειται για την πρώην σελίδα της Steam Tunnel Operations και πως το domain δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση. Χωρίς να το ψάξω παραπάνω, υποψιάστηκα πως πρόκειται για κάτι σαν εκείνο που είχε συμβεί με το youtube.com. Όχι τη γνωστή διεύθυνση, με το γράμμα U. Αν δεν γνωρίζεις την ιστορία, το youtube.com με το U υπήρχε σαν site ήδη από τον Οκτώβριο του 1996. Ήταν η ιστοσελίδα για την εταιρεία Universal Tube, που το πλήρες της όνομα είναι σιδηρόδρομος. Πρόκειται για ένα κατασκευαστή μέτρα το Ohio, ο οποίος πουλάει μεταλλικούς σωλήνες. Το domain για το γνωστό YouTube κατοχυρώθηκε το 2005. Σύντομα όμως έγινε τρομερά δημοφιλές. Και πολλοί κόσμος που έψαχνε να μπει στο YouTube το έγραφε όπως το άκουγε, δηλαδή με το γράμμα U, και κατέληγε στο site του σωλήνες. Αν νομίζεις πως καλή φάση, jumbo traffic, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείς. Τον Αύγουστο του 2008, η ιστοσελίδα με τους σωλήνες δέχτηκε 68 εκατομμύρια επισκέψεις που έκαναν τους σερβέρς να πέσουν. Αυτό είχε δύο αποτελέσματα. Πρώτον, από τα δεκάδες εκατομμύρια των επισκεπτών που ήθελαν να δουν βίντεο στο YouTube, σχεδόν κανείς δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον για τους σωλήνες. Άρα η εταιρεία είχε μηδενικό όφελος από το traffic. Δεύτερον, οι άνθρωποι που όντως έψαχναν τη Universal Tube δεν μπορούσαν να μπουν στο site γιατί είχε πέσει. Και η πέντε τους. Η Universal Tube πήγε το YouTube στα δικαστήρια και στα τέλη του 2007 συμβιβάστηκαν εξωδικαστικά. Έχουμε αναφέρει την ιστορία και στο YouTube τρομερή ιδέα, που θα το βρείτε στην περιγραφή. Όταν λοιπόν είδα για το Steam Tunnel Operations, υπέθεσα πως θα είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Μία εταιρεία η οποία ασχολείται με τούνελ ατμού, ό,τι και αν υποτίθεται ότι είναι αυτό, έτυχε να έχει παρόμοιο όνομα με το Steam της Valve. Και αφού δέχτηκε για καιρό επισκέπτες που δεν ενδιαφέρονται για την εταιρεία, άλλαξε τελικά σελίδα και έβαλε μια ειδοποίηση πως το domain δεν πωλείται. Όμως, στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς για ηλίθιους που ανέφερε την ιστορία του Steam, αποφάσισα να ψάξω σε βάθος το τι παίζει με το Steam.com. Και σίγουρα πρόκειται για μια ασυνήθιστη ιστορία. Όπως ανέφερε και στην εισαγωγή, το Steam.com κατοχυρώθηκε το 1994. Η παλαιότερη ζωντανή έκδοση της ιστοσελίδας ήταν το Δεκέμβριο του 1996, τουλάχιστον όπως την έχει καταγράψει το Wayback Machine του Internet Archive. Αποδεικνύεται τελικά πως η εταιρεία δεν είχε απολύτως τίποτα να κάνει με τα τούνελ ατμού. Όπως αναφέρει η λυτή αρχική σελίδα, πρόκειται για μια κοινοπραξία από έμπειρους επαγγελματίες του ίντερνετ, που θέλουν να σε βοηθήσουν να εκμεταλλευτείς όσο γίνεται περισσότερο την παρουσία σου στον παγκόσμιο ιστό. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια εταιρεία ίντερνετ marketing. Αν αναρωτιέσαι πού κολλάει το Steam, υποθέτουν πως έχει να κάνει με την ιδιωματική έκφραση του Pick Up Steam. Η φράση αυτή σημαίνει πως μια εργασία ή παραγωγή επιταχύνεται, που το κάνει σχετικό με το όλο concept του marketing. Να τονίσουμε επίσης πως με τη μορφή που είχε το ίντερνετ το 1996, που κυριολεκτικά δεν υπήρχε καν η Google σαν εταιρεία, οι άνθρωποι πίσω από τη Steam Tunnel Operations έβλεπαν πραγματικά μπροστά. Στη σελίδα με τις υπηρεσίες, η εταιρεία αναφέρει τη δημιουργία εταιρικού δικτύου και σερβερ και τη μετέπειτα συντήρησή τους. Στη σελίδα των πελατών, μεταξύ των 12 εταιρείων που αναφέρουν, βρίσκεται και η Lucasfilms. Βέβαια, η επωνυμία της εταιρείας George Lucas είναι Lucasfilm, μία λέξη και χωρίς το S. Οπότε δεν είμαι 100% βέβαιος αν πρόκειται για την ίδια εταιρεία ή για κάποια συνωνυμία. Γενικά πάντως, όσο φιλόδοξο και αν ήταν σαν εγχείρημα, δεν φαίνεται να είχε καμία ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1997, η αρχική σελίδα του Steam.com έδειχνε κάποια χήμα links προς άκυρες σελίδες, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού της, και έγραφε στο επάνω μέρος το όνομα Λάζλο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα το Λάζλο μου θυμίζει το ραδιοφωνικό παραγωγό στο GTA. Αν και εσείς τον γούσταρες και τον έψαχνες στο ραδιόφωνο σε κάθε νέο όχημα που έκλεβες, γράψε μας στα σχόλια. Το 1998, η σελίδα πλέον δήλωνε ότι είναι η πρώην σελίδα της Steam Tunnel Operations. Όποιος ήθελε περισσότερες πληροφορίες έπρεπε να επικοινωνήσει με κάποιον Cliff. Αργότερα, αφαίρεσαν την ενότητα για τις περισσότερες πληροφορίες. Σε 9 Ιουλίου 2005, όταν το Steam της Valve είχε αρχίσει να γίνεται αρκετά δημοφιλές, το Steam.com
πρόσθεσε για πρώτη φορά τη γραμμή πως το domain δεν πωλείται. Τον Ιανουάριο του 2011 πρώτα φέρσαν την εικόνα που έγραφε Bauhaus και σύντομα αργότερα άλλαξαν χρώμα στο φόντο. Αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει το Bauhaus, το Google Translate είναι τρομερά βοηθητικό. Σοβαρά, μας υποχρέωσε. Η Wikipedia πάντως αναφέρει πως ήταν ένα γερμανικό πανεπιστήμιο καλών τεχνών που λειτουργούσε από το 1919 μέχρι το 1933. Μάλιστα, ένα από τα κτίρια του Bauhaus το είχε ανακηρύξει η UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. The more you know. Όπως και να έχει, το site steam.com έμεινε ακριβώς έτσι μέχρι το 2016, οπότε και εξαφανίστηκε για μία πενταετία. Τελευταία καταγραφή του Wayback Machine ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2016. Το Φεβρουάριο του 2021 υπήρξε η πρώτη σοβαρή αλλαγή στη σελίδα, αναφέροντας πως κρατάνε το domain για ένα μελλοντικό τους project. Από την ημερομηνία που αναγράφουν, φαίνεται να είναι οι ίδιοι συντελεστές που είχαν το steam.com από το 1994. Τέλη Φεβρουαρίου, η σελίδα για κάποιο λόγο αναφέρει το chain.com. Το Μάρτιο αναφέρει το gold.com. Ύστερα επιστρέφει στο να αναφέρει το steam.com. 31 Ιουλίου η σελίδα αλλάζει εντελώς, δείχνοντας μία κοντινή φωτογραφία από μία του μηχανή με χήμα κάποιες πληροφορίες για τον ατμό και ένα email για πληροφορίες το οποίο δείχνει στο domain show.com. Η νεότερη εκδοχή της σελίδας, μέχρι και τη στιγμή που γράφουμε αυτό το σενάριο, δείχνει πλέον ολόκληρο το τρένο με τονισμένο το sales-show.com. Το show.com παρεμπιπτόντως είναι ένας domain broker, δηλαδή ένας μεσάζοντας που μεσολαβεί στην αγοραπολισία domains. Όπως αναφέρουν, έχουν συμμετέχει συνολικά σε αγοραπολισίες αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία 20 χρόνια. Τι έχει συμβεί λοιπόν με το steam.com? Τα τρίτα domain που αναφέρονταν κάποια στιγμή στη σελίδα μας δίνουν ορισμένα στοιχεία για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Όταν το steam.com έδειχνε εκείνη τον Λάζλο, τα links που περιλάμβανε ομοίως δεν οδηγούσε σε πλήρες σελίδες. Το murder.com έδειχνε και εκείνο σε κάποια άκυρα links, πάλι με τον Λάζλο. Σελίδες που δεν είχαν σκέτα άκυρα links είχαν άκυρο υλικό, όπως το toaster.net. Το συμπέρασμα που βγάζω προσωπικά από όλα αυτά είναι το εξής. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, κάποιοι έβλεπαν αρκετά μπροστά για να διαπιστώσουν πως το ίντερνετ θα γίνει κάτι πραγματικά μεγάλο και πως αν κατοχύρωναν πρώτη domain με γνωστές καθημερινές λέξεις, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τα μεταπουλήσουν για πολλά χρήματα. Η ιστορία μας έχει δείξει πως αυτό όντως συνέβη. Το pizza.com κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1994. Το 2008 πουλήθηκε για 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Το business.com κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1998. Μετά από μία σειρά αγοραπολισίες, κατέληξε να πουληθεί το 2007 έναντι 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι στιγμής είναι μακράν η ακριβότερη αγοραπολισία domain. Και υπάρχουν και άλλα domain που έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, όπως τα Las Vegas και carinsurance.com. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων ανθρώπων όμως, δεν φαίνεται να κατάφεραν να πουλήσουν αρκετά από τα domain που κατοχύρωσαν. Το murder.com σήμερα δεν δείχνει απολύτως πουθενά, όπως και το toaster.net. Το gold.com διαβάζουμε πως ίσως να πουλήθηκε το 2019, αλλά χωρίς περισσότερες πληροφορίες. Μόνο το chain.com δείχνει προς τη Sequence, μια εταιρεία σχετική με υποδομές blockchain. Όσο για το steam.com, είναι εμφανές πως είτε η Valve δεν ενδιαφέρθηκε το αγοράσει, είτε οι κατοχοί του ζήτησαν παράλογο πολλά χρήματα. Αν κρίνουμε και από τα άλλα τους domain, που είναι μέχρι σήμερα στα αζητήτα, κλείνουμε περισσότερο προς το δεύτερο. Στο κάτω-κάτω, πόσο καλή αγορά θα ήταν το steam.com? Αν το αγόραζε οποιοδήποτε άλλος πλην της Valve, θα είχε άκυρο traffic από ανθρώπους που θα έψαχναν την υπηρεσία Steam και θα έμπαιναν στη σελίδα του. Και το traffic δεν είναι τζαμπ. Οι σερβερ φιλοξενίας έχουν κόστος, ειδικά αν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. Ακόμα και αν έβαζαν τυχαίες διαφημίσεις, όπως είχε μέχρι πρόσφατα το YouTube της Universal Tube, πιθανώς να μην κάλυπταν καν το κόστος της φιλοξενίας. Όπως και να έχει πάντως, δεν καταφέραμε να βρούμε στο ίντερνετ καμία επιπλέον πληροφορία για τη μυστηριώδη Steam Tunnel Operations. Και για να μην έχει πουληθεί μέχρι και σήμερα το steam.com, κάτι μας λέει πως θα μείνει για πάντα στα αζήτητα. Εκτός αν κάνει η Epic καμία τρολιά, το αγοράσει και το βάλει να κάνει redirect στο Epic Store. Ικανούς τους έχω. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Γνωρίζετε κάτι περισσότερο για το steam.com ή για τη Steam Tunnel Operations που δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε? Έχετε κάποια άλλη εξήγηση
που ποτέ δεν έγινε τίποτα με το συγκεκριμένο domain? Αν κερδίζετε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κάποιο Powerball, θα αγοράζετε εσείς το steam.com? Γράψτε μας στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι να κάνεις. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, τότε το idiot.com κάνει απευθείς redirect σε μία φωτογραφία σου. Και ούτε καν μία από τις καλές σου φωτογραφίες. Το καλές εντός πολλών εισαγωγικών. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.